Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Αυτή είναι μια εβδομάδα που σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις. Έτσι. Μέσα στο διήμερο, το προηγούμενο τριήμερο, ο Ματέας Αλμέιδα και στον Ναύπλιο που είχε πάει, αλλά και στην Αθήνα που ήταν, έβλεπε κάποιους ποδοσφαιριστές για να πάρθει μια τελική απόφαση. Uh-huh. Ο Μοντέρο είναι μια περίπτωση που προέκυψε τώρα, δηλαδή χθες, ας πούμε. Uh-huh. Φρέσκια. Οπότε δεν είναι σε αυτούς που εξέταζε πριν. Uh-huh. Είναι όμως μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Uh-huh. Και θα την κοιτάξω. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δηλαδή, από την πλευρά του προπονητή, δεν ξέρω αν καν τον έχει δει ακόμη τον ποδοσφαιριστή. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή το θέμα βγήκε αμέσως από πριν γίνει κάτι. Όμως θα τον κοιτάξει η ΑΕΚ. Δηλαδή δεν είναι μια περίπτωση που την απορρίπτει. Αχα. Να πούμε ότι είναι 23 ετών, έτσι, έχει γεννηθεί το 1999, είναι προϊόν των Ακαδημίων της Ατλέτικο Μαδρίτης, έχει παίξει δανεικό στη Λακορούνια και από το καλοκαίρι του 20 παίζει την Μπεσίκτας, στην αρχή με δανεισμό και μετά πλήρωσε και μια οψιόν η Μπεσίκτας και τον πήρε. Έχει παίξει 43 παιχνίδια συνολικά τις δύο σεζόν που ήταν εκεί. Σε αρκετά έχει παίξει και με το Βίντα και δίδυμο πίσω σε τετράδα και σε τριάδα όταν έπαιζε αυτός κεντρικός και δεξιά προς το τέλος έπαιζε 3-4-3 Μπεσίκτας. Και δεξί στόπερ ο Βίντα, άρα μπορεί να παίξει κεντρικός και αν προχωρήσει μπορεί να γίνει αυτό και τώρα, δηλαδή να είναι αυτός ο κεντρικός, αν είναι σε τριάδα και δεξιά πάλι ο Βίντα. Φέτος έκανε μια πολύ σημαντική μεταγραφή στη θέση του η Μπεσίκτας, πήρε το Σαΐς από τη Βούλς, που εννοείται πήρε τη φανέλα σπίτι, είναι ένας πολύ γνωστός παίχτης και άλλο επίπεδο τέλος πάντων ποδοσφαιριστής. Άρα αυτοί θέλουν να το κρατήσουν τον παίχτη ενεργό, έτσι, να τον εξελίξουν. Έχει χάσει τη θέση του, ναι. Δηλαδή στο πρώτο μάτι δεν έπαιξε καθόλου τη σεζόν, ναι. Και στο δεύτερο μπήκε αλλαγή επειδή αποβλήθηκε ο center back, ο ένας από τους δύο που έπεσε και μετά μπήκε αλλαγή ο Μοντέρο. Άρα δεν είναι στα βασικά πλάνα και ψάχνεται και αυτός να πάει κάπου. Ψάχνεται και η Μπεσίκτας προφανώς να τον δώσει. Οπότε είναι μια περίπτωση που θεωρώ ότι αν εγκρίνει ο Αλμέιδα και δεν προκύψει κάτι άλλο από Ισπανία που να το θέλει, ξέρω εγώ, παίχτης περισσότερο, κάποια άλλη πρόταση τέλος πάντων από Ισπανία, θεωρώ ότι είναι μια μεταγραφή που μπορεί να γίνει. Αν λέω και πάλι εγκριθεί από τον Αλμέιδα, γιατί ακόμη είναι. Δεν τον έχει τσεκάρει 100%. Πιστεύω επειδή δεν υπάρχει χρόνος, μέσα στη μέρα, αύριο το πολύ θα ξεκαθαρίσει. Θα επιταχυνθούν λίγο διαδικασίες. Αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, οπότε μπορούμε να δούμε ξαφνικά να κλείνει ένας άλλος παίχτης και του Μοντέρο να μην προχωράει καν. Να μην προχωράει, ναι. Είναι τουλάχιστον άλλοι τρεις παίχτες αυτοί που κοίταζε ο προπονητής. Είναι ένας που είναι αρκετά γνωστό όνομα και άλλοι δύο. Μπαίνει τώρα και ο Μοντέρο σε αυτό. Και θα δούμε πού θα καταλήξει. Πάντως αυτό που είναι μπορούμε να το πούμε δεδομένα είναι ότι θέλουν μέσα στην εβδομάδα να έχει τουλάχιστον ο center back να έχει τελειώσει σίγουρα. Mm-hmm. Μετά πάμε για αυτό που είπαμε για έναν ακραίο που να μπορεί να παίζει και τις δύο πλευρές. Και αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι θέλει ένα παίχτη που να παίζει, που να είναι μεν extreme, ξέρω εγώ, ακραίος, αλλά να μπορεί να παίξει τη θέση που θα παίζει ο Τσούμπερ και πιθανότητα και ο Άμραμπατ από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, αν παίζει και αριστερά και δεξιά. Ναι. Για να θέλει και δεξιά και αριστερά, πιθανόν να θέλει να παίξει αυτά τα χαρακτηριστικά για να παίζει και στις δύο θέσεις. Δεν ξέρω. Λέω πιθανολογώ τώρα, έτσι. Ναι, ναι. Θα δούμε όταν δούμε ποιος θα είναι ο παίχτης αυτός. Φόρ έχουμε πει θα πάρει. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι δεν πάει για βασικό φόρ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν κοιτάει ένα παίχτη για βασικό φόρ. Και από εκεί και πέρα, όπως είπα και χθες, να το επαναλάβω και σήμερα, πιθανόν να προκύψει άλλη μια μεταγραφή σαν και να σέξει την τούρτα που λέμε, με ένα παίχτη, χθες είπα το παράδειγμα του Λιβάγια, όχι τον ίδιο, έτσι, έκανε πενταετές συμβόλαιο πρόσφατα στην ομάδα του. Ναι, ένα παίχτη όμως που σαν το Λιβάγια. Ένα παίχτη που θα μπορεί δηλαδή να παίξει και στη θέση του Αραούχο και στη θέση του Γκαρσία, παίζει ο Γκαρσία. Που η αλήθεια είναι ότι στη φετινή ΑΕΚ ταιριάζει γάντι, έτσι. Ναι, ναι. Ένα ταλέντο στο Λιβάγια. Θα ήταν ιδανικός για την ΑΕΚ. Ναι, ναι. Ιδανικός, δυστυχώς. Καλά, και πέρυσι θα ήταν. Καλά, αλλά τέλος πάντων. Ο καλός Λιβάγια δεν περισσεύει σε καμιά ομάδα. Ένας παίχτης λοιπόν, δηλαδή και το Λιβάγια θυμίζει ότι για center for τον πήρε. Έπαιξε και φορ,
όποτε χρειάστηκε, mm-hmm. αλλά έπαιζε και πίσω από το φόρ, έπαιζε και σε και αριστερά, και μια πάρα πολύ καλή χρονιά ναι. αριστερά ναι. όταν έπαιζε έτσι με τον Καρέρα, με Ολιβέρα στην κορφή και Αραούχο σε κάποια μάτς, όταν, γιατί είχε έρθει μετά εκείνη τη σεζόν δανεικός. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα δεδομένα για το ΣΕΔΕΠΑ και γενικά για τα μεταγραφικά. Πάντως το θέμα του Μοντέρο ισχύει, δηλαδή και έχει προταθεί και θα εξεταστεί. Δεν είναι κάτι που τον είδαν και είπαν όχι. Mm-hmm. Έχει ένα θετικό, ας πούμε, είναι ότι έχει ήδη παίξει με το Β, δηλαδή μπορεί να παίξουν γρήγορα. Το δεύτερο θετικό, ότι έχει κάνει προετοιμασία, είναι έτοιμος παίχτης, δηλαδή. Ναι. Έπαιξε χθες, ας πούμε. Αυτό δηλαδή, που ψάχναμε είναι όμως. Δεν άκουσα, συγγνώμη. Αυτό που ψάχναμε. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό θα μας το πει ο Αλμέιδα. Ο προπονητής. Ναι. Κοίτα, έχει όμως τα χαρακτηριστικά που θέλει. Δηλαδή έχει την ταχύτητα, που είναι κάτι που το ήθελα. Ναι. Είναι αριστεροπόδαλος, παίζει. Ο προηγούμενος που πήγε να πάρει ΑΕΚ ήταν, έπαιζε και δεξιμπάκ. Αυτός είναι αριστεροπόδος, παίζει και αριστεροπόδος. Αυτό δεν είναι και τόσο, πώς να το πω, δεν αλλάζει και τόσο πολύ τα πράγματα. Απλά δεν είχε κάποιον καλό αριστεροπόδαρο mm-hmm. στη λίστα της. Γι' αυτό δεν υπήρχε αυτή η κίνηση. Δεν πάει να πει ότι σαν και καλά θα παίξει εκεί. Έτσι αλλιώς και ο Βίντα δεξιοπόδαρος είναι. Και δεξιά mm-hmm. βολεύεται ίσως και καλύτερα. Μπορεί να παίξει πάρα πολύ καλά και αριστερά, αλλά δεν ξέρεις, βολεύεται καλύτερα. Όχι. Το θέμα είναι να κάνεις στον προπονητή. Ναι. Αυτό είναι το βέβαια, ναι, εννοείται. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί το είπαμε. Ένας παίχτης πάντως που δεν έχει ούτε αδιάφορη καριέρα, δηλαδή και από μια πολύ καλή ομάδα προέρχεται, από την Ατλέτικο. Εκεί έκανε εντάξει λίγα μάτς, εννοείται, 14. Και δύο χρόνια στην Μπεσίκτας. Και η Μπεσίκτας είναι μια ομάδα που παίρνει και το βίντεο από εκεί, άλλωστε τον πήρε. Έχει καλούς παίχτες, παίρνει συνήθως καλούς παίχτες. Είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτά. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι μια, πώς να το πω τώρα, να το πω όχι θερμή, ζεστή πάντως εισήγηση του τμήματος scouting στον προπονητή, έτσι. Να σου πω την αλήθεια, αμφιβάλλω αν το έχει δει και το τμήμα scouting. Ειλικρινά, είναι πολύ πρόσφατο. Τώρα δεν θέλω να λέω τώρα, δεν ήταν καν στη λίστα της ΑΕΚ. Γιατί προφανώς δεν υπήρχε θέμα να φύγει. Τώρα θα προέκυψε. Τώρα τον έβγαλε δηλαδή στην αγορά ο μάνατζερ του και τον πρότεινε. Έτσι έχει γίνει. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Μιλάμε για κάτι που έγινε χθες. Δηλαδή χθες το πρωί ξέρω εγώ πιθανόν να έφτασε. Οπότε όλο αυτό που λέμε θα γίνει σήμερα. Αλλά λόγω έλλειψης χρόνου πιστεύω σήμερα αύριο θα πάρθει απόφαση. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει και ο Βίτα που μπορεί να το ρωτήσουν. Και είναι σίγουρα ένας παίκτης με την εμπειρία του. Έχει και μια εμπιστοσύνη και ο προπονητής να το ρωτήσει και από τη διοίκηση. Και σίγουρα θα έχει άποψη για το παίχτη, δηλαδή καλή άποψη. Κατά, αφού πέσανε μαζί. Ναι. Ήταν μαζί δύο χρόνια. Ναι. Έχει άποψη και σίγουρη άποψη για όλα. Και για χαρακτήρα και για την ποδοσφαιρική του αξία. Ναι. Οπότε μπορεί δηλαδή να πάρθει γρήγορα απόφαση. Υπάρχουν οι τρόποι να πάρθει γρήγορα απόφαση παρότι είναι τις τελευταίες στιγμές. Ωραία. Από τους άλλους που εξέταζε η ΑΕΚ, προκύπτει κάποια, πώς να το πω, κάποιο σημάδι. Έχουν συμφωνήσει τέλος πάντων διοίκηση και προπονητής ότι θα δώσει ο Αλμέιδα, αφού και αυτή η τελευταία περίπτωση που λέγαμε δεν προχώρησε, ότι θα δώσει ο Αλμέιδα τελική εισήγηση σήμερα αύριο. Οπότε πάμε. Ναι, θα τελική ευθεία. Σίγουρα. Ναι. Θα έχουμε σίγουρα εξελίξει. Ναι. Τελική ευθεία. Ωραία. Κάτι άλλο από το ρεπορτάζ, φίλε. Γιατί θέλω να σου ρωτήσω κάτι μπασκετικό. Κοίτα να δεις. Μέχρι την εβδομάδα, μέχρι τις 18 πιστεύω του μήνα, δηλαδή σήμερα έχουμε 16, θα ξεκαθαρίσει αν θα μπορέσει η ΑΕΚ να παίξει στη Φιλαδέλφια το πρώτο μάτς. Ωραία. Και μετά θα δούμε πού θα παίξει. Ωραία. Το ΑΚΑ είναι η βασική υποψηφιότητα πάντα, εννοείται. Ο ΑΚΑ λες εσύ, λόγω διαρκείας, Ναι, τώρα ας πούμε, αν σκέφτεσαι το Σεραφείο είναι μια πάρα πολύ καλή λύση αν ήταν και κλεισμένον. Αλλά τώρα τέτοιο δεν ξέρω τι να σου πω. Μου φαίνεται δύσκολο αν είναι. Έχει 20.000 διαρκείας, ούτε ριζού πολύ, ξέρω εγώ. Δεν χωράνε. Δεν χωράμε. Ναι, ακριβώς. Αλλά έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για τη Φιλαδέλφια. Και καλό θα είναι να μην το αποκλείσουμε. Ναι. Να περιμένουμε. Πραγματικά έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και να σου πω κάτι ακόμα. Να πω για άλλη μια φορά, όσοι επηρεάζονται από το γύρο χώρο που υπάρχουν μπάζα, τέτοια πράγματα. Αυτό είναι το τελευταίο, παιδιά. Ναι, αυτό είναι σε μια μέρα καθαρίζει. Μπορεί να καθαριστεί και σε μισή μέρα. Ναι. Δεν είναι. Σε μια μέρα απλά καθαρίζει. Είναι εικόνα τέτοια που λες. Σου δημιουργεί την αίσθηση ότι δεν είναι έτοιμο, ρε παιδί. Ακριβώς. Είναι αίσθηση όμως, δεν είναι ουσία. Ακριβώς. Αυτό είναι. Δεν είναι ουσία.
Το θέμα είναι να γίνουν αυτά που είναι τα απολύτως απαραίτητα για να γίνει με ασφάλεια το παιχνίδι. Όλα τα λένε ok, δηλαδή μέσα το χορτάρι, υποδητήρια, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Και να δώσει την άδεια περιφέρεια, έτσι. Ναι. Αυτό είναι το... Που και αυτό φαντάζομαι που... ότι είμαστε σε μια σχετική εγρήγορση και σε μια σχετική επικοινωνία με τους φορείς, ρε παιδί μου. Σε πολύ σχετική και πολύ εγρήγορση, αλλά και είναι και θέμα των ανθρώπων που δουλεύουν μέσα στο γήπεδο. Να είναι όλα έτοιμα ώστε να μπορεί να γίνει ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι αλφαθνικής. Το γήπεδο σαν γήπεδο με τα μουσεία και όλα αυτά θα ολοκληρωθεί μήνες αργότερα. Σαν πλήρη εγκατάσταση. Ακριβώς. Ακριβώς. Εστιατόρια, όλα αυτά. Το θέμα είναι τώρα το σημαντικό να μπορέσει να γίνει το παιχνίδι. Ναι. Με ασφάλεια, να πάει ο κόσμος δηλαδή και να γίνει το παιχνίδι κανονικά χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή. Ναι. Πες μου τι θες να με ρωτήσεις, κάτι θες να με ρωτήσεις. Μα σχετικό, Τριαντόπουλος, να λίγο να μου κάνεις ένα σχόλιο για την πρόσληψη του Τάκη Τριαντόπουλου. Κοίτα, τη θεωρώ μια πάρα πολύ καλή κίνηση του Μάκη Αγγελόπουλου και το λέω με ειλικρίνεια. Δεν υπήρχε ένας παράγοντας στην ΑΕΠ με μια εμπειρία. Ήταν ουσιαστικά εκτός από τον Μάκη, ο Γιώργος Κίνας, ας πούμε, έκανε 60 δουλειές. Mm-hmm. Δηλαδή ο άνθρωπος ήταν από την manager, ξεκίνησε και έτρεχε όλη την ΑΕΚ σε όλα τα επίπεδα. Δεν μπορεί να γίνει. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Καλά, προφανώς και είναι μια καλή κίνηση. Και απλά... είναι και ένας άνθρωπος που και προσωπικά εμένα μου είναι συμπαθής. Δηλαδή και από τον Παναθηναϊκό ούτε είχε προκαλέσει ποτέ, τουλάχιστον με την ΑΕΚ. Εντάξει, δεν ξέρω αν κάπου. Όχι, και με τον Ολυμπιακό ο άνθρωπος δεν ήταν. Προφανώς να έγινε κάτι. Ναι. Εριστικός δεν ήταν. Εντάξει, τώρα ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι. Εμπειρία έχει πολύ μεγάλη. Που λέω στην ΑΕΚ δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Τη βλέπω σε μια σωστή κίνηση και μια κίνηση. Και επειδή είναι ένας άνθρωπος σε άλλα βέβαια μεγέθη οικονομικά που έκανε μια διαχείριση δύσκολη οικονομικά για τον Παναθηναϊκό, βέβαια μετά. Πάντα μιλάμε για τα δεδομένα που είχε συνηθίσει ο Παναθηναϊκός. Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ ότι είναι ό,τι πρέπει για την ΑΕΚ. Εγώ το βλέπω πραγματικά. Αν ξέρετε ότι είναι Παναθηναϊκός. Εντάξει. αλλά αυτό είναι ότι για πλάκα το λέω. Για στέλεχος ήρθε ο άνθρωπος. Βέβαια. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Ειλικρινά. Το λέω δηλαδή. Και που έκανε έκπληξη πολύ ευχάριστη. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι. Έψαχνε όντως ο Μάκης να βάλει κάποιον στην ομάδα έτσι, σε αυτό το ρόλο. Αλλά θεωρώ ότι. Μπορώ να πω ότι είναι και η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσε να γίνει. Και το λέω ειλικρινά. Μάλιστα. Χατζηδιάκος παίζει, φίλε. Κοίτα, ο Χατζηδιάκος είχα πει ότι όταν είχε προταθεί αρχικά. Ήταν από αυτές που δεν ήθελε ο coach. Δηλαδή δεν. Δεν ήθελα τα χαρακτηριστικά του. Ναι, δεν έχει ναι. Κάποιο πρόβλημα με τον παίχτη, δεν το θεωρεί καλό. Ναι. Δεν ξέρω να έχει αλλάξει κάτι. Τώρα τι να σου πω. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ, φίλε. Κι εγώ, να σου πω. Καλή σου μέρα.